Τι σκέφτηκα τώρα. Εμείς θα βάλουμε κοκκάλο σος. Εσύ γιατί γελάς, αχαζούλης. Το χύσαμε το γάλα. Μασεντουάν. Ε, πώς είναι Μασεντουάν, πώς είναι, πες. Εγώ θα το πω αυτό. Θα το πω εγώ, πλάκα θα έχει. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή στο κανάλι Μαύρη Θάλασσα. Τι θα μαγειρέψουμε, κύριε Αλέκο? Σήμερα θα κάνουμε ψαρόσουπα με τρία είδη ψαριών. Τα είδη μας είναι χελιδονόψαρο, ένα ψάρι το οποίο ζει όχι μόνο στις δικές μας τις θάλασσες, αλλά σχεδόν σε όλο τον κόσμο, με μία πισκανδρίτσα, πεσκανδρίτσα, φανάρι και κανένα δυο ακόμα ονομασίες τις οποίες δεν τις γνωρίζω. Είναι από τα πιο άσχημα ψάρια που υπάρχουν? Όχι βέβαια, όταν είναι φρέσκα τα ψάρια είναι πέντα όμορφα και νόστιμα. Και αυτό είναι και το σηκωτάκι της πεσκανδρίτσας. Και εδώ έχουμε το σηκωτάκι της, το οποίο το λέμε και φουάγκρα της θάλασσας. Εξαιρετικό έδεσμα. Και εδώ έχουμε ένα λίχνο ή αλλιώς τσιγαρά, ψάρι το οποίο ζει στα ριχά τα νερά και κάνει πάρα πολύ ωραία για σούπα. Λοιπόν, μια κατσαρόλα. Ποτέ δεν πιάνουμε την πισκανδρίτσα από το στόμα, πάντα από τα μάτια. Γιατί εδώ, έλα λίγο να δούμε στην κάμερα, έχει τα δόντια, τα οποία αυτά εδώ είναι βελόνες. Ποτέ το χέρι μας μέσα εδώ, πάντα από τα μάτια. Εδώ, η πεσκανδρίτσα μας έχει την κεραία της. Αυτή εδώ κάθεται κάτω στο βυθό της θάλασσας, μπαίνει μέσα και κρύβεται, αφήνει το στόμα ανοιχτό. Αυτό εδώ το κουνάει από πάνω και έρχεται το ψαράκι το μικρό και μετά... Απ! Βγαίνει και το αρπάζει. Αυτό είναι το δόλωμα. Λοιπόν, βάζουμε τα ψαράκια μας μέσα. Και τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε από τα ψάρια αυτά να βράσουνε σε χαμηλή φωτιά για να πάρουμε το ζωμό και να μαλακώσει το κρέας για να μπορέσουμε να το ξεψαχνίσουμε, να μην έχει κόκαλα, για να μπορέσουμε να τη φάμε μετά την ψαρόσουπά μας με ευκολία. Κύριε Αλέκο, μπορείς να προσθέσεις νερό στην κατσαρόλα. Εγώ θα πάρω τη μεγάλη την κατσαρόλα για να σας δείξω να βάλουμε μέσα τα υλικά και να περιμένουμε μετά να βράσει, να πάρουμε το ζωμό να τον ρίξουμε μέσα και να ξεκινήσει να βράζει η σούπα μας. Εδώ έχουμε τις πατατούλες μας που τις έχουμε κόψει, 4 πατάτες μεγάλες που τις έχουμε κόψει σε κυβάκια. Δεν θα βάλουμε καθόλου αλάτι στο νερό μας. Και θα ξεκινήσω να κόβω. Θα χρειαστούμε το κρεμμύδι μας. Με προσοχή το καπάκι, γιατί σε λίγο που θα πάρει βράση θα φουσκώσει και θα αρχίσει να χύνεται. Ένα κρεμμύδι θα το κόψουμε και αυτό σε κυβάκια και θα το βάλουμε μέσα στην κατσαρόλα μας. Μπορείτε να βάλετε και δύο, αλλά ένα κρεμμύδι είναι αρκετό. Χρειαζόταν μετά από τόσα κρεμμύδια που έχεις κόψει, έχει κάποια ανοσία το πλάνο? Εγώ μετά από τόσα χρόνια που μαγειρεύω στις κουζίνες, αν και ποτέ δεν πιστεύω να έκλαιγα με τα κρεμμύδια, τώρα είναι σαν να κόβω πατάτες. Δεν τα κρύζουν τα μάτια μου. Φυσικά υπάρχουν και μυστικά. Όταν κόβετε κρεμμύδι, καλό είναι να έχετε ανάψει τον απορροφητήρα σας στο σπίτι και να κόβετε κρεμμύδι κοντά, γιατί τραβάει την κάψα του κρεμμυδιού και έτσι μπορείτε να το κόψετε χωρίς πολλά δάκρυα. Θα κόψουμε και δύο καρότα στη σούπα μας αυτή, αλλά μπορείτε να βάλετε και τρία. Το καρότο μας δίνει στη σούπα μας και ένα πολύ όμορφο χρώμα, αλλά δίνει γλύκα. Η μύτη του μαχαιριού προς τα κάτω και γλιστράει μετά το μαχαίρι μας. Έτσι δεν τραυματίζουμε ούτε το τρόφιμο, ούτε το μαχαίρι, ούτε τον πάγκο. Θα χρειαστούμε από μία μεγάλη πατάτα σέλινου τη μισή για τη σούπα μας. Αυτό το πιάτο μπορεί να το βρει κάποιος στο μαγαζί, μπορεί να φάει ψαρόσουπα? Μπορείτε στη Μαύρη Θάλασσα να ζητήσετε να ετοιμάσουμε μια ψαρόσουπα. Ο χρόνος της είναι γύρω στα 40-45 λεπτά. Μπορείτε να ζητήσετε για να έρθετε να φάτε πρώτα τη σούπα και μετά να ξεκινήσετε με ό,τι άλλο θελήσετε. Αλλά μπορείτε να έρθετε και στο κατάστημα και να καθίσετε να πιείτε ένα ούζο και για κυρίως να παραγγείλετε μια σούπα. Ο χρόνος όσο είναι να φας ένα ψητό ψάρι, τόσο είναι να κάνουμε και μια σούπα. Επιλέγουμε τα είδη ψαριού που έχουμε την ημέρα εκείνη που θέλετε και εύκολο. Μην λυπηθείτε το σέλινο, βάλτε μπόλικο να μοσχοβολήσει η σούπα σας. Η γαλλική λέξη της ημέρας είναι Μασεντουάν. Πώς είναι Μασεντουάν, πώς είναι, πες. Μασεντουάν, τα λαχανικά μας κομμένα σε κύβους. Έχουμε βάλει λοιπόν όλα τα υλικά μας, τα ανακατεύουμε έτσι, όμορφα, να πάει παντού και το σέλινο, το καρότο, η πατάτα. Κύριε Αλέκο, να προσθέσεις, πρόσθεσε εσύ ανθό αλατιού, βάλε όμως και κανονικό αλατάκι και πιπεράκι. Ελαιόλαδο. Προσθέτουμε και λίγο ακόμα σέλινο. Από ό,τι μου λένε από το control, το σέλινο έχει πολλές ευεργετικές ιδιότητες.
Στο κοντρόλ. Πολλές ευεργετικές ιδιότητες και μία από αυτές είναι ότι καταπραίνει τα νεύρα. Αυτό που λέγαμε λοιπόν, να μην ξεχαστούμε. Ξεχαστήκαμε, φούσκωσαν τα ψαράκια μας. Φούσκωσε το γάλα. Το χύσαμε το γάλα. Ο κόλιανδρος, κατά τη γνώμη σας, ταιριάζει πολύ με τα ψάρια. Δεν τον έχουμε δουλέψει καμιά φορά. Εγώ δεν έχω άποψη. Ζητάμε συγγνώμη για το κόλιανδρο. Δεν έχουμε άποψη. Εγώ που τον έχω φάει κανένα δύο φορές, για μένα προσωπικά έτσι, κάποιοι το λατρεύουν. Δεν μου κάθεται σαν γεύση. Λίγο νεράκι. Να αρχίσουν να βράζουν σε σιγανή φωτιά τα λαχανικά μας, μέχρι να είναι έτοιμο το ζουμάκι μας. Να καθαρίσουμε και λίγο τον πάγκο, γιατί θα κάναμε λίγο θάλασσα εδώ. Μαύρη θάλασσα. Μαύρη θάλασσα τα κάναμε, Σούνια. Λίγο την υπομονή σας, 10 λεπτά. Μέχρι να μαλακώσει λίγο. Θα βγάλουμε τα ψάρια μετά, θα σουρώσουμε το ζωμό μέσα στα λαχανικά και θα περιμένουμε να βράσει η σούπα μας. Και όσο περιμένουμε, θα καθαρίσουμε και θα ξεψαχνίσουμε τα ψάρια μας. Είμαστε έτοιμοι να τα βγάλουμε μέσα από την κατσαρόλα. Θα να πάρω εγώ λίγο αυτή την κατσαρόλα πιο εδώ, με τα λαχανικά. Φέρω πιο κοντά αυτό για να μπορέσει να κάνει τη διαδικασία πιο εύκολη. Βγάζουμε τα ψάρια που έχουν βράσει για να τα ξεψαχνίσουμε. Και στη συνέχεια να πάρουμε. Να σουρώσουμε το ζωμό μέσα στο ζουμάκι του. Μέσα στα λαχανικά τα οποία έχουμε μισοβράσει και τα σηκωτάκια της σκανδρίτσας. Έχεις, έχω έτοιμο το σουρωτήρι εδώ. Το μαγικό ζουμάκι λοιπόν θα κάνει και τη διαφορά. Τώρα θέλουμε ανοιχτή την κατσαρόλα. Πάνω από την κατσαρόλα τα μάτια μας δεν τα παίρνουμε, γιατί αν τυχόν και αφήσουμε τα μάτια μας από κοντά την κατσαρόλα, χάσαμε το φαγητό. Γενικότερα σε κάθε τι που μαγειρεύουμε πρέπει όταν έχει να κάνει με κατσαρόλα τα μάτια μας να είναι εδώ. Θα βάλουμε τα σηκωτάκια μέσα. Ναι, το σηκωτάκι της σκανδρίτσας μπορείς να το βάλεις μέσα να είναι εκεί. Θα βάλω γαντάκια, γιατί και καίνε τα ψάρια μας. Και τα υπόλοιπα όλα θα είναι χώρια. Προσέχουμε πολύ. Παίρνουμε το ψαράκι μας, το ανοίγουμε. Λίγο την υπομονή σας. Το ανοίγουμε σε κομμάτια όχι πάρα πολύ μικρά, αλλά και όχι και μεγάλα, γιατί έτσι μπορεί να χάσουμε κάποια κόκαλα και να μην μας αφήσει μετά να φάμε με ευκολία τη σούπα μας. Τα ψάρια αυτά θα μας δώσουν αρκετό κρέας, δηλαδή 4 άτομα, μπορεί και 6 να φάνε από αυτό το φαγητό. Όταν κάνετε μία σούπα, ψαρόσουπα, δεν είναι απαραίτητο να πάρετε ψάρια πάρα πολύ ακριβά ή ψάρια, ξέρω εγώ, ιδιαίτερα. Μπορείτε να πάτε στον ψαρά σας και, με ένα και να πάρετε με ένα ψαράκι ή να πάρετε και διάφορα μικρά ψαράκια να τα βράσετε, να ξεψαχνίσετε όσο περισσότερο μπορείτε, αλλά θα έχετε έναν ζωμό απίστευτο. Να πάτε στον ψαρά σας, να πάρετε ψάρια μικρά, τέτοια όπως αυτά εδώ που κάναμε τώρα. Μικρά όμως, τα οποία είναι φθηνά, δεν έχουν μεγάλη αξία, και να τα βράσετε χωρίς να τα καθαρίσετε και να πετάξετε ό,τι έχει μέσα από το κρέας και να κρατήσετε το ζουμί του, να το κάνετε σε κυβάκια, να το βάλετε στην κατάψυξη και να έχετε, να πούμε το... Πώς ένα λέγονται, κύβο ένα κύβο νοστιμιάς ψαριού, για να μπορείτε να έχετε σε οτιδήποτε μαγείρεμα κάνετε με ψάρι. Ναι. Να προσθέσετε ένα τέτοιο κύβο και να έχετε έξτρα γεύση. Εδώ κοντεύουμε τώρα στο τελείωμα. Το ψάρι μας σχεδόν το καθαρίσαμε. Τα ψάρια είναι αυτό που σας είπα. Τα βράζουμε τόσο όσο ώστε να βράσουν τα ψάρια. Να μπορούμε να τα χωρίσουμε σε κομμάτια. Όχι να βράσει το ψάρι και να νιανιάσει πολύ, να γίνει έτσι άσχημο, να διαλυθεί. Βγάζουμε τα γαντάκια μας. Αποσύρουμε. Να, κι άλλο ένα κοκαλάκι εδώ. Είναι, τα ψάρια έχουν κοκαλάκια. Φέρα ακόμα ένα, να το κάνουμε ένα πέρασμα ακόμα. Μέχρι να βράσει η σούπα μας, για δες πώς πάει. Κατεβαίνει. Έχουμε δρόμο ακόμα, έχουμε. Λοιπόν, έστω ότι είμαι πελάτης και έρχομαι στο μαγαζί σας. Και μου ζήτησε ψαρόσουπα και έχει μέσα κόκαλο και πνίγω. Τι κάνετε γι' αυτό? Περνάμε 2 και 3 φορές το κρέας όταν το δίνουμε στον πελάτη και πάντα ο πελάτης πρέπει να είναι υποψιασμένος. Τρώει ψάρι. Μπορεί να ξεφύγει κάποιο κόκαλο. Φυσικά ο Θεός να φυλάει να μην συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά αν συμβεί, σίγουρα θα τον βοηθήσουμε, σίγουρα θα προσπαθήσουμε να μην τον αφήσουμε στην κατάσταση αυτή. Πώς θα το κάνετε αυτό? Τεχνικές που υπάρχουν αν έχεις φάει κάποιο κόκαλο και δεν μπορεί να κατέβει, είναι λίγο ψωμάκι, είναι. Σκέφτηκα τώρα. Εσύ γιατί γελάς, αχαριούλης? Στις πισίνες βάλουν αβαγωσόστες και εμείς θα βάλουμε κόκαλο σόστες. Παλωμάρε. Η σούπα θέλει, ένα δεκάλεπτο θέλει, ένα δεκάλεπτο με ένα τέταρτο να αρχίσει να δένει ο ζωμός. Ήδη άρχισε να δένει. Και είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Ελάτε να δείτε. Η σούπα μας είναι έτοιμη. Η σούπα είναι έτοιμη, έχει χυλώσει.
τόσο όσο, γιατί θέλουμε να έχουμε και ζουμάκι, σούπα είναι. Έχει χυλώσει όμως, έχει δέσει πολύ ωραία, τα λαχανικά μας είναι έτοιμα. Και για λέγω θα σερβίρεις. Ναι, ναι, σβήνουμε και σερβίρουμε. Λοιπόν. Τα κουτάλια. Στο χρώμα. Είναι τέλεια. Το δέσιμο επίσης. Στο δέσιμο είναι τέλεια. Θα βάλουμε τώρα και ψαράκι. Λίγο αυτοαλατιού. Και λίγο φρεσκοστριμμένο. Λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Είναι φρεσκοτριμμένο ή φρεσκοστριμμένο. Το πιπεράκι μας το είπαμε φρεσκοστριμμένο. Και φρεσκοστριμμένο και φρεσκοστιμένο. Τριμμένο. Λοιπόν, καλή μας όρεξη. Ελάτε να δοκιμάσουμε. Θα έρθετε, Γιώργο, σου έλα, έλα, χάνεις. Ωραία, δοκίμασε και Σόνια εσύ. Δοκιμάσετε. Φτιάξτε ψαρόσουπα, όχι μόνο το χειμώνα, φτιάξτε όλο το καιρό ψαρόσουπα. Είναι ένα υπέροχο πιάτο, υπέροχο πιάτο. Είναι τέλεια, είναι απίστευτη. Κάντε like, subscribe και καμπανάκι για να δείτε το επόμενό μας βίντεο. Ευχαριστούμε. Και ακαθάριστα όπως είναι, να τα...